Απίστευτη πατάτα των Ναπολέων 2023. Αποφύγετε την στις αίθουσες. Τεράστιο έσχος κινηματογραφικό. Βατερλό κυριολεκτικά. Ο Φίνιξ είναι μισκάστ και φαίνεται αρκετά μεγάλος για να αποτυπώσει πιστικά την ανέλυξη του Ναπολέοντα και γενικά παίζει άθλια τον Ναπολέοντα, σαν να έχει Άσμπεργκερ και είναι σαν να παίζει ακόμα τον Τζόκερ. Βλέπεις απλά το Φίνιξ με στολή να περιφέρεται σαν λεβοτομημένος επί της οθόνης. Η ταινία επικεντρώνει αιμονικά στη σχέση με Ζωζεφίνα, με τις μάχες και την στρατιωτικοπολιτική ζωή του Ναπολέοντα να μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Έχει τεράστια θέματα σε ρυθμό και δομή, δηλαδή είναι βαρετούργημα. Ο Φίνιξ είναι για τον Μπούτσο ως Ναπολέοντας. Άχρωμος, άψυχος και ανέμπνευστος, ατελείωτες σκηνές από την όπερα τύπου Λάμψης Φόσκολου που κουράζουν, Βίρνα Γιάνγκος, φάση με ξεκάρφωτες σκηνές επισοκολλητού σεξ που μάλλον υποδηλώνουν την κυριαρχική πλευρά του Ναπολέοντα ή απλά τη μαλακία ενός σαλιάρη γεροσκηνοθέτη που υποτίθεται τρολάρει με σινεμά κλειδαρότρυπας. Ίδιες οι σκηνές είχε και στο πανάθλιο Last Duel και θύμισε και Alexander του Stone, με το οποίο μοιράζεται πολλές κινηματογραφικές παθογένειες, στην άτυχη προσπάθειά τους να αποτυπώσουν αποσπασματικά τους μεγάλους στρατιλάτες και την ηλίθια προσπάθειά τους να τους εξανθρωπίσουν και να τους αποδομήσουν, που καταλήγει σε αυτοπυροβολισμό των ταινιών. Με λίγα λόγια, όταν οι σκηνοθέτες δεν γουστάρουν την ιστορική προσωπικότητα που πάνε να παρουσιάσουν, το αποτέλεσμα είναι η αποτυχία. Βέβαια, το Αλεξάνδρ φαίνεται ταινιάρα μπροστά στον Ναπολέοντα του Σκοτ, όπως και το 1492 του ίδιου του Σκοτ, που σεβάστηκε τον Κολόμβο. Καλά για μονομάχο δεν μιλάω καν, αν και ήταν μυθιστορηματική ταινία, πιο πολύ, με ανύπαρκτο στρατηγό Μάξιμο και είχε πιο πολλές ελευθερίες. Βέβαια, μετά τον Ναπολέον, αναθεωρώ για αποτύπωση Κόμωδου, ίσως και εκεί να ήταν αλλού για αλλού καρικατούρα και υπερβολική δαιμονοποίηση του, όπως συνήθιζε ανέκαθεν το Χόλιγουντ από εποχή Μπεν Χουρ και Σπάρτακου, να δαιμονοποιεί δηλαδή την αρχαία Ρώμη ως φορέα δυτικού πολιτισμού, λευκής υπεροχής και πατριαρχίας. Αν το καλοσκεφτείτε, πέρα από την αρχική σκηνή μάχης, ο μονομάχος είναι καταγγελία κατά της ύστερης αυτοκρατορικής Ρώμης και κυρίως κατά της τυραννίας και υπέρ της δημοκρατίας και άλλες διάφορες χύπικες οπτικές της ιστορίας που ανθίζουν στο Χόλιγουντ. Το Ναπολέον 2023 είναι ένα κατανόητο και ακατάστατο δομικά χάος, αποσπασματικό και άνισο από όλες τις γωνίες, αρκετά βαρετό που σε ξυπνά λίγο στις ολιγόλεπτες ανιστόρητες σκηνές μαχών που κόβονται απότομα. Αν θέλετε μάχες αυτής της περίοδου, δείτε το Waterloo, Βατερλό 1970, που είχαν χιλιάδες κομπάρσους και όχι καμιά κατοσταριά που έχει το Ναπολέον 2023 και κάνει και πανοραμικά πλάνα και φαίνονται ακόμα λιγότεροι. Ξεφτύλα και υποτίμηση του κοινού. Ας έβαζαν έστω περισσότερα CGI στρατεύματα. Απαράδεκτες οι μάχες, χαοτικές, δεν παρουσιάζουν πουθενά τη στρατηγική μεγαλοφυΐα του Ναπολέοντα. Αδιάφορη μουσική με vintage πινελιές εποχής, βασικά δεν την καταλαβαίνεις καν, και πολύ σκοτεινή και μουντή φωτογραφία, όπως μουντή και ανέμπνευστη είναι και η ταινία, άχρωμη, άψυχη, με μηδενικό συνέστημα, απλά παρουσίαση γεγονότων κάνει. Με τον Φίνιξ απλά να περιφέρεται διεκπαιρεωτικά, σαν να βαριέται, όπως βαριέται και ο Σκοτ. Και γενικά φαίνεται ο Φίνιξ σαν να βαριέται να ζει. Δυστυχώς δεν έκανε για ρόλο. Ο ρόλος είναι δύσκολος. Ο Ναπολέοντας δεν ήταν κοιμισμένος, ούτε ψιθύριζε συνέχεια σαν να κοιμάται κανένα μωρό. Ήταν ενεργητικός, παθιασμένος, φωνακλάς, μεσογειακός, larger than life, στα πάντα του. Βέβαια, δυσκολεύομαι να βρω κάποιον σύγχρονο που θα μπορούσε να παίξει το ρόλο. Αν και παλαιότερα, ίσως ο Αλ Πατσίνο σε φάση Scarface να ήταν καλός, η Devil's Advocate. Και ο Ντάστιν Χόφμαν επίσης θα ταιριάζε, ή ο Μακαρίτης, ο Μπομπ Χόσκινς. Ο Μάρλον Μπράντο βέβαια έπαιξε στον Τεζίρε το 1954, αλλά θα τον ήθελα και στην ακυρωμένη ταινία του Κιούμπρικ για Ναπολέοντα, αν και ο Κιούμπρικ ήθελε τον Τζακ Νίκολσον. Δεν θα έλεγα ότι η ταινία έχει ιδιαίτερη πολιτική στόχευση. Η ταινία απλά επηρεάζεται από την woke φεμινίλα του σύγχρονου Χόλιγουντ και απλά είναι μάπα. Μεγάλη πατάτα και κατάδια για σκηνοθέτη του μονομάχου, όσοι περιμένετε. Βοναπαρτικό μονομάχο, ξεχάστε το, η ταινία αυτή είναι παράγωγο του μεταμοντερνισμού. Είναι μετατενία, μη ταινία. Είναι κάτι άλλο, μια παραζάλη του Σκοτ που ελάχιστη σχέση έχει με ιστορικό Ναπολέοντα, με τη συγκλονιστική προσωπικότητα που διεφέντεψε το ρου της ιστορίας και καταρρύπτει το μαρξιστικό, τη λαϊ διαμορφώνουν την ιστορία. Μέγα ψεύδος. Οι προσωπικότητες και οι άντρες με όρχης διαμορφώνουν την ιστορία. Π.χ. οι Έλληνες υπήρχαν πρόφιλοι που και Μεγάλη Αλεξάνδρου.
δεν εξεστράτευσαν κατά των Περσών, γεννήθηκαν αυτοί οι δύο και τους οδήγησαν. Το ίδιο και ο Ναπολέοντας με τους Γάλλους, όπως και άλλοι άπειροι στρατιλάτες από την αρχή της ιστορίας. Οι λαοί είναι μάζες, είναι πρόβατα. Αν δεν υπάρχει ηγεσία, αντίο ζωή. Αυτό πολεμάνε με τον εκφυλισμό που προωθούν. Τρέμουν στην ιδέα της ανέλυξης και της δημιουργίας νέων Μεγαλέξανδρων, Κεσάρων και Ναπολέοντων. Αυτή είναι η μεγάλη τους φοβία. Και αυτή η ταινία κάνει τα πάντα να αποβάλει την επικότητα και την ανθρωπρέπεια, που είναι εξοργιστικό. 2 ώρες και 27 λεπτά βλέπουμε φωτορομάτζο Άρλεκιν Ναπολέοντα Ζωζεφίνας. Ας ονόμαζαν την ταινία Ναπολέοντας και Ζωζεφίνα The Love Story. Ας το λέγανε κάπως έτσι, ή ο Ζωζεφίνος. Γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι Ναπολέοντας. Μόνες σκηνές που με ξύπνησαν λίγο είναι στην αρχή, με την εκτέλεση της Μαρίας Αντουανέτας, η οποία είναι δυνατή ρεαλιστική σκηνή που αποδίδει το κλίμα της εποχής, αν και παρουσιάζει τους Γάλλους Ρεπουμπλικάνους ως αποκτημνωμένο όχλο που μάλλον ήταν. Τους παρουσιάζει λίγο σαν μάγια στο αποκαλύπτω. Η σκηνή με σύλληψη επίσης και απόπειρα αυτοκτονίας του Ροβεσπιέρου, που ήταν κολλητή με τον Ναπολέοντα, by the way, είναι πολύ καλή. Η σκηνή επίσης της κατάληψης της Τουλών επίσης είναι πολύ καλή, γιατί βλέπουμε νεαρό Ναπολέοντα πάνω στην κάβλα του. Το άλογο που τρώει την μπάλα στο στήθος ήθελε καλύτερο χτίσιμο. Θα θύμιζε λίγο σκηνή αποχορεύοντας με τους λύκους με τον Σίσκο. Επίσης ο Οθωμανικός στρατός των Τούρκων Μαμελούκων, τι ήταν τέλος πάντων, ήταν ενδιαφέρουσα εικόνα, αν και φευγαλέα, ό,τι κοντινότερο σε 1821 από σύγχρονο Hollywood. Η μάχη του Austerlitz με βομβαρδισμό της παγωμένης λίμνης είναι ενδιαφέρουσα κινηματογραφικά, αλλά είναι ανιστόρητη. Οι ιστορικές ανακρίβειες της ταινίας δεν με ενοχλούν. Όταν η ταινία είναι καλή, όπως έχω πει και στο Braveheart, δεν με ενοχλεί καθόλου. Τουλάχιστον να υπάρχουν τα βασικά. Δεν είναι ιστορική διατριβή αυτές οι ταινίες, αλλά το θέμα μας εδώ δεν είναι οι ανακρίβειες, είναι το αντιναπολεοντικό, αντιδυτικό και μισανθρωπνεύμα που ζέχνει ο Ζωζεφίνος, ο Ναπολέον του Σκοτ. Η απογοήτευση της χρονιάς, όχι βέβαια ότι περίμενα να είναι και σαν τον Μονομάχο, που είχε μια old school μαγεία και βασικά αντέγραψε κατά γράμμα το πνεύμα του Braveheart του Gibson και έκανε την επιτυχία που έκανε. Ο Ναπολέοντας του Σκοτ είναι παράγωγο αλαζονίας και θολοκουλτούρας του modern Hollywood, με ένα τραγικό σενάριο που απορώ πως το προχώρησαν και δεν υπήρξαν rewrites. Ποιος σκατά το ενέκρινε? Για παράδειγμα, στο Μονομάχο έπεσαν άπειρα rewrites, έγιναν μάχες για τις ατάκες, ο ίδιος ο Russell Crowe παρενέβη και σώθηκε η ταινία. Τα αρχικά drafts ήταν άθλια. Δεν υπήρχε κανένας λόγος η μισή ταινία να είναι αφιερωμένη στη Ζωζεφίνα. Έγινε μάλλον για λόγους φεμινισμού και προσέλκυσης του γυναικείου κοινού, το οποίο όμως δεν βλέπει τέτοιες ταινίες. Θα δείτε καλύτερα το Waterloo 1970 με Rod Steiger, που δεν είναι τέλειο, αλλά έχει τρομερές μάχες γυρισμένες με δεκάδες χιλιάδες κομπάρσους στρατιώτες σοβιετικούς και αποδίδει την επικότητα της ιστορίας του Μέγα Ναπολέοντα, όπως το λέγαμε παλιά, πριν τη δαιμονοποίηση των μεγάλων του δυτικού πολιτισμού, από σύγχρονους ρεβιζιονιστές αριστερούλιδες. Επίσης δείτε τη μίνι σειρά Ναπολέον του 2002 με Κριστιάν Κλαβιέ, που είναι μακράν η καλύτερη ερμηνεία για Ναπολέοντα και από Γάλλο ηθοποιό. Ή τα 2-3 λεπτά που εμφανίζεται ο Ναπολέον στον καταπληκτικό κόμι Μοντεκρίστο του Kevin Reynolds με Jim Caviezel, που είναι καλύτερα από την ταινία του Σκότ, ακόμα και το Bill και Ted καλύτερο Ναπολέοντα έχουμε. Συμπερασματικά άθλια η ταινία του Σκότ. Το Ναπολέον χάνει το στόχο σε όλα τα επίπεδα και αποτυγχάνει να αποδώσει το ιστορικό φαινόμενο Ναπολέοντας και τα πεπραγμένα του. Τόσο εκτρά αποτυγχάνει που σε βάζει στις σκέψεις ότι έγινε επίτηδες. Η Ζωζεφίνα είναι αφόρητα στο κέντρο προς χάρη νεοφεμινισμού και μισανδρισμού. Οι μάχες είναι 3-4 ολιγόλεπτες, ό,τι βλέπετε στα τρέιλερς. Και κλασικά κάνουν με τα μοντέρνα αποδόμηση σε ιστορική φιγούρα τύπου Oliver Stone σε Alexander. Καμία σχέση με βοναπαρτικό μονομάχο που περιμένουν μερικοί. Βασικά η ταινία είναι το αντίθετο του μονομάχου, που υμνεί τον ανδρισμό και τη στοική ηρωική στάση στις δυσκολίες και στις πουστιές. Η ταινία αυτή λέει: καθίστε στα αυγά σας, η φιλοδοξία και οι μαγκές πληρώνονται. Ακόμα και ο Ναπολέοντας την πάτησε, πόσο μάλλον εσείς, και κλείνει με πασιφιστικά χύπικα μηνύματα για τους νεκρούς του πολέμου και διάφορα άλλα αντιπολεμικά μηνύματα. Λες και η ιστορία του κόσμου δεν είναι ιστορία πολέμων και θυσιών και καταστροφών, με την ειρήνη να αποτελεί μια σπάνια εξαίρεση,
Η 80ετής ειρήνη, την οποία βιώνουμε στον δυτικό κόσμο, μάλλον μας έκανε καλοζωισμένες ανούλες, και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στο σινεμά με αντιπολεμικό virtue signaling. Είμαι πολύ τσατισμένος με αυτή την ταινία. Οι Γάλλοι είναι ακόμα πιο τσατισμένοι. Ζητούν το κεφάλι του Σκότ στην κιλοτίνα στα σχολεία. Ο Ναπολέον άξιζε πολύ καλύτερη ταινία με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν. Οι μάχες είναι πολύ τηλεοπτικές, σε κλιμάκα. Είναι για ταινία Netflix. Έτσι κι αλλιώς η ταινία για το Apple TV έγινε. Ο Ναπολέον είναι μια συναρπαστική, πολυσχηδέστατη, πολυδιάστατη προσωπικότητα. Είναι στο top 10 της ιστορίας μαζί με Μεγαλέξανδρο Κέσσαρα, Τζέγκινς Χάν, το Χίτλερ και διάφορους άλλους. Το Μέγα Κωνσταντίνο. Βέβαια, τον Μεγαλέξανδρο και τον Κέσσαρα τους αναφέρουν και στην ταινία πριν την ηλίθια σκηνή με τη μούμια. Ας έλεγαν ότι βρήκε τάφο Μεγάλο Αλεξάνδρου. Τόσες ανακρίβειες είχαν. Τι πήραζε άλλη μια. Θα ήταν καύλα σκηνή να βρει τον τάφο του Μεγαλέξανδρου. Βασικά δεν λένε καν ποιος είναι η μούμια. Κάποια μούμια κάποιου Ελλάσσονος Φαράω, μάλλον κάτι τέτοιο. Συνάντηση της αρχαιότητας με τον σύγχρονο κόσμο. Κάτι τέτοιο πήγε να κάνει. Κρίμα πραγματικά, αν και το περίμενα με τον Ρίντλε Σκοτ σκηνοθέτη, μετά τις εισαποστάκικες φιλοϊσλαμικές παπαριές που έκανε σε εκείνη το Μοφχέβεν. Κρίμα πραγματικά, αν και το περίμενα με τον Ρίντλε Σκοτ. Κατέστρεψε την ταινία και τα ιστορικά επί γενικά για 20 χρόνια. Ιστορικό έπος και ίσες αποστάσεις δεν γίνεται. Τέλος. Για την παπαριά Last Duel δεν μιλάω καν. Αφόρητο μύθος στο μεσαίωνα. Και το τραγικότερο όλο, ο Ρίτλε Σκοτ καταστρέφει και πάλι το ιστορικό είδος, ποιος ξέρει για πόσο. Μόνο ο Μέλαρος, αν καταφέρει να κάνει κάτι να αναγεννηθεί, όπως το 1965 με Braveheart. Και μην ξαναακούσω για Σκοτ για ταινία για άλωση της πόλης το 1453. Μόνο ο Μέλ Γκίψον, ούτε Ζακ Σνάιντερ, ούτε Έγκερς, ούτε Βιλνέβ, ούτε Στόουν, κανένας. Μόνο ο Μέλ Γκίψον. Το Hollywood είναι σε πόλεμο με την ιστορία. Είναι σε πόλεμο με τη Δύση, είναι σε πόλεμο με τον ίδιο τον αρισμό. Όχι τώρα, εδώ και 20 χρόνια. And place it atop my own head.